move on, ladies and gentlemen, to our next contest, which will be fought in the MCP Lightweight Division. Please welcome our first fighter, making his way to the red corner, from Greece, Diamantis Andronikoulas! Πιστεύω ότι δεν έχει την άμυνα για να με εμποδίσει να τον πάω κάτω και πιστεύω άμα τον πάω κάτω θα τελειώσει το παιχνίδι. Και επίσης το θέμα το έκανε προσωπικό που δεν έπρεπε και πρέπει να τον τιμωρήσω γι' αυτό. Με νευρίασε, δεν με επηρέασε, φοβήθηκα. Γιατί εμένα μου αρέσουν τυπικά πράγματα. Σεβασμός, οφθαλμού αντί οφθαλμού. Άμα δεν με σεβαστεί, δεν θα σεβαστώ εγώ. Θα τον πάω κάτω και θα τον τιμωρήσω αυτό. Αυτό είναι το πλάνο. Είναι επιβίωση, καθαρά. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι τον έχω. Το ίδιο πιστεύω και ο αντίπαλός μου. Θα δούμε εκείνη την ώρα. Ο αντίπαλός μου είναι ένας αρκετά καλός γκράπλερ. Το στυλ του το ξέρω, το πλάνο του το γνωρίζω. Έχω και εγώ το δικό μου πλάνο. Γνωρίζω πώς θα πάει το παιχνίδι, οπότε είμαι προετοιμασμένος από κάθε πλευρά και δεν πιστεύω ότι ο αγώνας θα κρατήσει πάρα πολύ. Πιστεύω αργά ή γρήγορα με νοκάουτ σίγουρα θα λήξει ο αγώνας. Μπορεί να αλλάξει γνώμη και να μην θέλει να παλέψει καθόλου. Γιατί είμαι αρκετά προετοιμασμένος και για το έδαφος και για το striking και δεν έχω καθόλου πρόβλημα να πάμε και στο έδαφος. Όσα και να κάνει δεν είναι αρκετά. Το νοκάουτ δεν το γλιτώνει με τίποτα. Καταρχήν αυτό δεν έχει παίξει με κάποιον αθλητή σαν εμένα. Εφόσον μπαίνω εκεί μέσα, είμαι κι εγώ κακός και θα βάλω και τον αντίπαλό μου να περάσει κακιά νύχτα. Δεν είμαι καλός εκεί μέσα. Δεν θέλω να είμαι εκεί καλός. Θέλω να περάσει τα χειρότερα. Μ' αρέσει το αίμα, μ' αρέσει η βία εκεί μέσα. Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα. Μπαίνει εκεί μέσα για να μαλώσει. Πολύ σύντομα εγώ θα είμαι στην κορυφή του κόσμου. Όπου σκοπεύω να κατακτήσω και τις ζώνες παγκόσμιους τίτλους. Το έχω αποδείξει κιόλας ότι σε δύο μάτς έχω λήξει κατευθείαν τους αγώνες μου πολύ γρήγορα και αυτό θα συνεχίσει και στο μέλλον. Ξεκινήσουμε lightweight αναμέτρηση, συγγνώμη. Όπως είπαμε, είναι το επαγγελματικό ντεπούτο του Διαμαντή Χονδρονικόλα. Παρ' όλα αυτά, ο Νοπρισβίλη έχει ξαναγωνιστεί στο MCP. Τον έχουμε δει στο παρελθόν ξανά. Είχε παίξει στο MCP 11, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα pre-games. Είχε πάρει ένα TKO στο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο φυσικά ήταν καταστροφικός. Βελτιώνεται συνέχεια. Είχε αγωνιστεί το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Ξανά με TKO στον πρώτο γύρο. Ωραίο overhand από τον Διαμαντή Χονδρονικόλα, ο οποίος θα μπει και για το takedown. Νομίζω ότι έπιασε το πλέγμα πάρα πολύ ωραία. Σηκώνεται, πάει να πάρει την πλάτη. Κολλημένος επάνω του Χονδρονικόλα. Κοίτα, μου κάνει εντύπωση. Πέρασε πάρα πολύ κοντά από το να έρθει στο έδαφος ο Νοπρισβίλη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κρατηθεί όρθιος και φοβερή κίνηση από τον Χονδρονικόλα να τον φέρει. Κατευθείαν σαν ελαττήριο Μπιτζίνα. Έξυπνη προσέγγιση από τον Διαμαντή, θεωρώ, το να μην παίξει. Θεωρώ με έναν ανώτερο striker, ίσως βέβαια δεν θέλω για να τον υποβιβάζω κατευθείαν τον Διαμαντή, αλλά σίγουρα ξέρει ότι έχει εμπιστοσύνη στον grappling του. Βεβαίως, είναι ξεκάθαρα για τον Διαμαντή, το δυνατό του όπλο είναι το grappling του, οπότε ίσως είναι καλό να μην ρισκάρει. Και ίσως καλό είναι γενικώς και για να φθείρει τον αντίπαλό του. Πρέπει να προσέχει ένα ογκώσει, πρέπει να προσέχει ένα hip throw από εκεί πέρα, νομίζω, ο Διαμαντής. Μία ουτσιμάτα. Ίσως θα μπορούσε. Αυτό το πόδι που πιάνει ο Χονδρονικόλας
Πολύ ωραία, ξανά κοντά στον Ονοφέρη, ξανά όρθιος ο Νοπρισβίλη. Χοντρονικόλας, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει τα κιλά του στη ζύγηση. Θέλω να δω αν θα επηρεαστεί αυτό, αν θέλω να δω αν το κάρδιό του είναι έτσι όπως πρέπει. Παλεύει συνέχεια, ψύχρεμος ο Μπιτζίνα. Συνεχίζει να πιέζει ο Χοντρονικόλας. Ο Νοπρισβίλη δεν ψάχνει διεξόδους από το κλουβί, από ό,τι φαίνεται. Όχι. Βρίσκεται σε μια άμυνα και περιμένει ακριβώς. Και ίσως... πάρα σετάρι του Νιτσιμάτα από εδώ. Πάει για το single leg. Οπ, ωραίοι αγώνες για τον Νοπρισβίλη. Ωραίο frame, ωραία άμυνα και χτυπάει ο Νοπρισβίλη μέσα στις άμυνες των single legs. Φοβερή η ισορροπία του Νοπρισβίλη απέναντι στα takedowns του Διαμαντή Χοντρονικόλα. Και ο Διαμαντής μου αρέσει όμως στο παρόν. Έχει προσεκτική προσέγγιση. Βεβαίως. Για να δούμε παρόλα αυτά. Δεν δείχνει να είναι διατεθειμένος να κατέβει για να πιάσει τα πόδια. Και αυτό μάλλον οφείλεται επειδή ο Νοπρισβίλη προηγουμένως τον χτύπησε με τον αγώνα και με Hammerfist. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι πώς βαθμολογείς αυτό το γύρο προς το παρόν, μια και ο Νοπρισβίλη φαίνεται ότι έχει την περισσότερη ζημιά, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ο Διαμαντής Χοντρονικόλας έχει τον έλεγχο, αλλά δεν έχει κάνει κάτι όμως. Δεν έχει κάνει κάτι. Βέβαια, έχουμε άλλα δύο λεπτά ακόμα. Ξέρεις, νομίζω ότι μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνουμε στη ζημιά και πρέπει να δίνουμε στη ζημιά και μετά στον έλεγχο. Όταν η ζημιά είναι ίδια, περνάμε στο σημείο, στο κριτήριο του ελέγχου. Ο Διαμαντής, ναι, μεν έχει τον έλεγχο του γύρου, έχει τον έλεγχο των θέσεων, αλλά δεν κάνει τίποτα με αυτό. Δεν έχει ζημιά, δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει επιχειρήσει. Έχει επιχειρήσει, συγγνώμη, κάποια takedowns. Έχει επιχειρήσει, αλλά δεν τα έχει ολοκληρώσει. Δεν τα έχει ολοκληρώσει. Και τα takedowns από μόνα τους επίσης παίζουν πολύ μικρό ρόλο στα μάτια των κριτών. Τώρα θα γυρίσει από πάνω όμως. Πολύ επικίνδυνη θέση εδώ πέρα. Ξαναγυρνάνε, ξανασηκώνονται. Ξανά με double under ο Χοντρονικόλας. Και η άνεση του Νοπρισβίλη να είναι με double over ουσιαστικά ο ίδιος, νομίζω ότι οφείλεται στις judo καταβολές του, που χρησιμοποιεί αυτό το αριστερό wizard για να κρατάει εκεί που θέλει τον Χοντρονικόλα. Δεν ανησυχεί για τα takedowns. Και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα δούμε κάποια ρήψη τύπου judo, είτε ουτσιμάτα, είτε χάνει ο γκόση, αν θυμάμαι καλά, σαν την ορολογία. Νομίζω ότι και ο διαιτητής πρέπει να τους χωρίσει εδώ ίσως. Δεν θα ήταν να πιστεύεις λάθος. Έτσι και έτσι. Οπ, αυτά τα χτυπήματα είναι περίεργα. Εκεί που σκάνε ξανά ο Χοντρονικόλας, καταφέρει να τον φτάσει για ένα δευτερόλεπτο μόνο στο έδαφος. Πω. Πόσο δύσκολο είναι να παλεύεις με ένα τύπο και με το που τον παίρνεις στο πάτωμα να ξαναπετάγεται πάλι πάνω. Και ψυχολογικά δύσκολο. Και κουράζει το να παίζεις πάλι, το να παλεύεις να προσπαθείς να ρίξεις έναν άνθρωπο, κουράζει, σε φθείρει πάρα πολύ. Και ο τρόπος που το κάνει ο Νοπρισβίλη αμυντικά και ο τρόπος γενικότερα που το προσεγγίζει δείχνει να μην κουράζει το ίδιος τόσο πολύ. Δείχνει ψύχρεμος. Δεν δείχνει καν ανησυχεί. Και πάρα πολύ φρέσκος τώρα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Χοντρονικόλα, νομίζω. Ο Χοντρονικόλας με πολύ αργά βήματα πηγαίνει στη γωνία του. Και είναι και χτυπημένος. Κοίτα. Νομίζω ότι ο Χοντρονικόλας έχει ματώσει από τη μύτη και προσπαθώ να καταλάβω πού ακριβώς, ποιο χτύπημα αυτό το οποίο προκάλεσε αυτό το αιμάτωμα. Είναι η δύναμη του Νοπρισβίλη από τα κοντινά. Είναι ακριβώς. Ο τύπος κάνει ζημιά από όλες τις αποστάσεις, όχι μόνο από μακριά αλλά και από κοντά. Ο Νοπρισβίλη έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά με αυτές τις γονατιές, με τις αγωνιές, με τις Hammerfist. Κάθε φορά που ο Χοντρονικόλας του αφήνει το χώρο, ο Νοπρισβίλη χτυπάει. Και από ό,τι φαίνεται είναι τόσο δυνατός που μπορεί από πολύ μικρή απόσταση να κάνει τεράστια ζημιά. Και είμαστε έτοιμοι να σηκωθούμε. Οι αθλητές σηκωθούν για το δεύτερο γύρο. Τι χρειάζεται να κάνει ο Χοντρονικόλας για να μπορέσει να πάρει αυτό το takedown? Πρέπει να αρχίσει να κάνει chain wrestling, πρέπει να αρχίσει να δένει τα takedown του. Πρέπει να πηγαίνει από double σε single, από single σε double. Να αρχίσει να μπλέκει τα judo throws του, τα οποία τα δοκιμάζει μένα, αλλά δεν επενδύει. Πρέπει να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι.
Και να χτυπάει επίσης. Πρέπει να χτυπάει. Ακριβώς, πρέπει να χτυπήσει. Άμα δεν κάνει τον Ονοπρισβίλ να ενισχύσει για τα χτυπήματα, ο Ονοπρισβίλ θα χρησιμοποιεί τα χέρια του για να μείνεται αυτά τα takedowns. Πρέπει να μπλέξει όλο μαζί το grappling με το striking, αλλά από το πλέγμα. Και δεν το κάνει αυτή τη στιγμή. Και ο Ονοπρισβίλ έχει πάρει το κέντρο και τον έχει στριμώξει. High kick από τον Διαμαντή, ο οποίος φαίνεται εξαντλημένος. Και τώρα ο Ονοπρισβίλ πλησιάζει με ένα πολύ δυνατό δεξί. Ξανά ένα single leg για τον Χοντρονικόλα, ο οποίος θα έρθει πρώτος στο έδαφος. Ωραίο χτύπημα από τον Ονοπρισβίλ και τον καλεί να σηκωθεί. Αυτό πρέπει να έφτυρε ψυχολογικά πάρα πολύ τον Χοντρονικόλα, ο οποίος τα έδωσε όλα σε ένα takedown. Και όχι μόνο δεν το κατάφερε, αλλά βρέθηκε ο ίδιος σε μειονεκτική θέση. Μπιτζίνα σε μια καλή απόσταση, δεν φαίνεται να κάνει κάτι όμως. Ένα λεπτό έχει περάσει, ακούμε τη γωνία του Μπιτζίνα, η οποία του λέει ότι έχει περάσει πολύ λίγος χρόνος. Νομίζω ότι όπου να είναι θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς ο Μπιτζίνα. Διαμαντής φαίνεται εξαντλημένος. Αυτά χτυπήματα κάνουν ζημιά και ένα takedown για τον Χοντρονικόλα. Θα ξαναφέρει τον Μπιτζίνα για μια στιγμή έχει κάτω. Και... ναι, και εγώ έτσι νομίζω, αλλά όχι. Όχι, πολύ ωραία. Πολύ καλά ο Χοντρονικόλας, έχει μια ευκαιρία να σκαρφαλώσει προς την πλάτη. Ο Μπιτζίνα περιστρέφεται. Ανταλλάζουν τις θέσεις πάνω στο κλουβί. Δεν έχω δει ακόμα το τζούντο του Μπιτζίνα σε δράση, να σου πω, ενώ εδώ έχει ευκαιρίες. Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά εδώ πέρα για ένα συμπαρά ίσως. Ωραίο το γόνατο. Ξανά δεύτερο γόνατο. Και ακούστηκε, το δεύτερο ακούστηκε. Κολλημένος επάνω τον Χοντρονικόλας. Ξανά άλλη μια απόπειρα για το takedown. Είναι πολύ ψηλά όμως. Είναι πολύ ψηλά. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το ολοκληρώσει. Μπλοκάρει ο Μπιτζίνα και ο Χοντρονικόλας έρθει από κάτω. Το γόνατο δεν βρίσκει το στόχο. Παρ' όλα αυτά ο Χοντρονικόλας είναι πίσω. Και ορμάει ο Μπιτζίνα πάνω. Και τέλος του αγώνα. Μπιτζίνα Ονοπρισβίλη, κυρίες και κύριοι. Wow. 3-0. Τρία τελειώματα. Το μόνο που χρειάστηκε να βρει λίγο το άνοιγμά του. Λίγο. Σε μικρή απόσταση έγινε τόσο επικίνδυνος ο Ονοπρισβίλη. Μόλις βρήκε ένα άνοιγμα και το χώρο απλώς να περάσει καθαρά χτυπήματα. Έριξε με όλη τη δύναμη και έκανε τον Διαμαντή Χοντρονικόλα να λυγίσει. Και πήρε αμέσως το τελείωμα με το TKO. Ένας καταιγισμός χτυπημάτων για να φέρει γρήγορα το τελείωμα και να πάρει την νίκη με το TKO. Μπιτζίνα Ονοπρισβίλη λοιπόν, ο νικητής σε αυτή την πολύ αναμενόμενη αναμέτρηση. Και ας περάσουμε στην επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον Grant Waterman. Ladies and gentlemen, at 2 minutes 26 seconds of the second round, our referee calls a halt to this contest, declaring your winner by way of stoppage to ground and pound from Georgia, Mitsina on a bishop. Μπιτζίνα Ονοπρισβίλη, Μπιτζίνα, τι να πω, καταπληκτικός για άλλη μια φορά, τρεις αγώνες, τρία τελειώματα, πες στον κόσμο πώς νιώθεις. Νιώθω υπέροχα, κάνω αρκετά σκληρή προπόνηση και το σκορ το οποίο έχω, 3-0, 3 νοκάουτ δεν είναι τυχαίο. Σκοπεύω να συνεχίσω έτσι, όποιος βρεθεί μπροστά μου, αλλάζει μόνο το σκορ, τα νοκάουτ θα παραμένουν. Τώρα πλέον είσαι ένα από τα κορυφαία ονόματα στη lightweight κατηγορία. Τι να περιμένουμε στο μέλλον από σένα? Ποιος είναι ο επόμενος στο στόχο σου? Πρέπει να περιμένετε ότι θα είμαι ο μοναδικός, όχι ένα από τα λίγα. Θα είμαι ο κυρίος αθλητής που θα είναι ο πιο δυνατός σε αυτή την κατηγορία. Και όποιος θελήσει να με αντιμετωπίσει, εδώ είμαι εγώ. Μπιτζίνα Ονοπρισβίλη, κυρίες και κύριοι. Και ένα πράγμα θέλω να πω. Αν πούμε για τους μελλοντικούς στόχους τους μεγάλους, ο στόχος μου ο βασικός είναι
να κάνω τις σχολές μου, τον Άγιο Γιώργη και τον Καλήμαχο υπερήφανους, όλη την Ελλάδα και όλη την Γεωργία. Γιατί μάχομαι και για τις δύο χώρες και θα την ανεβάσω στα πιο ψηλά παιχνίδια του κόσμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιτζίνα Νοπρισβίλη, κυρίες και κύριοι.